Καρσιώτης είναι μαζί μου. Ακούσαμε λοιπόν ότι η δράστης κάλεσε με τηλεκάρτα το ταξί το οποίο τη μετέφερε στο σημείο. Το ερώτημα είναι αν έχει βρεθεί ο θάλαμος από τον οποίο τηλεφώνησε. Όλα τα στοιχεία λένε ότι ο θάλαμος έχει βρεθεί και μάλιστα σε κοντινή απόσταση οι αστυνομικοί έχουν εξασφαλίσει βίντεο με αυτή τη γυναίκα που όπου και πάλι το πρόσωπό της δεν φαίνεται καθαρό γιατί πλησιάζει τον τηλεφωνικό θάλαμο με σκουφί και μπάσκα. Είναι βίντεο από προηγούμενη ημέρα από την ημέρα της επίθεσης και αυτό έχει την αξία του για τους ερευνητές. Έχει δοθεί και αυτό να καθαριστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια και η δεύτερη φάση των ερευνών αφορά ακριβώς τον ίδιο το θάλαμο. Ναι. Δηλαδή, τοποθέτησε μία τηλεκάρτα μέσα στο θάλαμο για να μην χρησιμοποιήσει κινητό τηλέφωνο. Πήγε σε αυτή την παλιά δηλαδή μέθοδο για να επικοινωνήσει με την εταιρεία ταξί, να της εξασφαλίσει ταξί για 3 ή 4 ημέρες τότε που έκανε και την κατόψευση. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί, επειδή υπάρχει σηριακός αριθμός, βρίσκουν τον αριθμό της κάρτας, προσπαθούν να δουν από πού ακριβώς αγοράστηκε και αν με αυτή την τηλεκάρτα έχουν γίνει άλλες επαφές. Μάλιστα. Αν έχει γίνει δηλαδή αυτό το λάθος. Αν βρουν ότι έχει καλέσει κάποιο άλλο άτομο, θα ρωτήσουν αυτό το άτομο, ελάτε εδώ ποιο ήταν αυτό το πρόσωπο που σας κάλεσε. Και έτσι λοιπόν προχωρούν και επιβεβαιώνεται. Αυτό είναι το ένα κομμάτι τώρα, Πέτρο, το κομμάτι της έρευνας στον τρόπο που επικοινώνησε η δράστης. Το άλλο κομμάτι είναι το ίδιο το θύμα. Αρχίζει σιγά σιγά και βοηθάει τους αστυνομικούς. Μιλάει για κάποια πρόσωπα που ίσως ήθελαν να τις κάνουν κακό. Στην χθεσινή συνάντηση που έγινε για λίγα λεπτά πάλι στο θάλαμο, στο Θριάσιο νοσοκομείο, η Ιωάννα μέσα στους πόνους της είπε στους αστυνομικούς για πρώτη φορά ότι εκμυστηρεύτηκε κάποιες υποθέσεις που κάνει μέσα στο μυαλό της για το τι μπορεί να της έχει συμβεί. Οι αστυνομικοί τα άκουσαν, τα σημείωσαν προσεκτικά, της είπαν σε όποια λεπτομέρεια ξαναφέρει στη μνήμη της μετά από αυτό το ισχυρό σοκ το οποίο έχει υποστεί. Για αυτούς μπορεί να αποδειχθεί πολύ σημαντική και να τους το πει αμέσως. Yeah. Της έδειξαν κάποιες φωτογραφίες, κάποια βίντεο. Δεν είναι σε θέση το κορίτσι ακόμα να αναγνωρίσει. Τουλάχιστον ακόμη. Πέτρο, σε ευχαριστώ.